την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών και την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες, απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, καθώς και προγράμματος επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα αναπηρίες, αποφάσισαν με κοινή υπουργική απόφαση ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης και αναπληρώτερο Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανών Φωτίου.